λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας της Θεσσαλίας, αλλά και την ίδρυση τριών νέων κέντρων σε Πάτρα, Ιωάννα και Ξάνθη. Έβωσε ο Υπουργός Απασχόλησης Σάββας Τσιτουρίδης σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού. Σκληρή απάντηση του Πρόεδρου της ΕΑΣ Νίκου Σκοπιανού στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Μπασιάκο αναφορικά με τους τόνους βαβαριού που εισκομίστηκαν. Σε 10 μέρες ξεκινά ο κύκλος της υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τους φορολογούμενους της χώρας μας. Από μεγάλη συμμετοχή χαρακτηρίστηκε και η φετινή κοπή της Βασιλόπιτας από τον διακτηρισμό. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel. Σε απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποδίδει ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ροδόπης Νίκος Σκοπιανός τους 9.000 τόνους βάμβακος που έμειναν εκτός συστήματος. Ότι επί 34 εκπροσώπων που μετήχαν στη σύσκεψη, οι 33 συμφώνησαν στο σύστημα του υπολογισμού της πενταετίας, με εξαίρεση τη Ροδόπη, και είπαν ότι θα εξαιρεθεί μια χρονιά εάν στο νομό αυτό η ζημιά είναι πάνω από 20%. Αυτό εφαρμόσει και παντού. Τώρα η Ροδόπη ήθελε 2 χρονιές, έστω και αν είναι μικρότερο ποσοστό ζημιάς. Διαφωνούσαν οι 33 στους 34 φορείς. Γι' αυτό δεν πήραν αυτή την απόφαση. Στη δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Μπασιάκου, που έγινε με αφορμή σχετικής ερώτησης της βουλευτή του Πασόκ Χρύσης Μανολιά και θέλει υπεύθυνη τη Νέας Ροδόπης για τους 9.000 τόνους βάμβακος που έμειναν εκτός συστήματος, απάντησε σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης Νίκος Σκοπιανός. Όπως υποστηρίζει μάλιστα ο κ. Σκοπιανός, αυτή η ποσότητα βάμβακος θα ήταν πολύ λιγότερη αν το Υπουργείο είχε δεχτεί την πρόταση της ΑΣ Ροδόπης, που ήθελε ο μέσος όρος βαμβακοπαραγωγής να υπολογιστεί στην τελευταία πενταετία, αποκλείοντας 3 κακές χρονιές και όχι 2 όπως αποφάσισε το Υπουργείο. Η απάντηση η οποία έδωσε ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Μπασιάκος, στη Βουλή, ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ήταν μία από τις οποίες αρνήθηκαν αυτό το σχεδιασμό της κατανομής του, τον οποίον είχε Υπουργείο, και εκ του αποτελέσματος, το οποίο τελικά σήμερα διαμορφώθηκε με την έννοια ότι 9.000 τόνοι βαμβακιού στον ομό Ροδόπης είναι εκτός συστήματος και πληρώθηκαν με τιμές εκτός συστήματος, έρχεται λοιπόν και αυτή την άρνησή μας, την οποία ομολόγησε και ο ίδιος ο Υπουργός, και είναι προς τιμήν του τότε την ομολόγηση, διότι δυστυχώς κάποιοι κασάνδρες θεωρούσαν ότι αυτή η άρνησή μας ενδεχομένως να έχει άλλους στόχους και σκοπούς. Έρχεται λοιπόν εκ του αποτελέσματος σήμερα να μας δικαιώσει. Εμείς προτείναμε ένα τελείως διαφορετικό σχεδιασμό, με τον οποίο, εάν τυχόν τον υιοθετούσε το αρμόδιο Υπουργείο, αυτή τη στιγμή 9.000 τόνοι, οι οποίοι ήταν και πληρώθηκαν εκτός συστήματος βαμβακίου στον ομό Ροδόπης, θα ήταν πολύ λιγότεροι, και επομένως εμείς όσο οφείλαμε, προασπίσαμε τα συμφέροντα των παραγωγών και των αγροτών του ομού Ροδόπης, προκειμένου να εισπράξει όσο το δυνατόν και να μπουν η παραγωγή του όσο το δυνατόν περισσότερη σε τιμή εντός συστήματος. Βεβαίως στην Ελλάδα το να αρνείσαι κάποια δεδομένα τα οποία προτείνει δεν θεωρείται για το Υπουργείο η καλύτερη δυνατή λύση, αλλά εμείς όσο οφείλουμε και εκ του ρόλου μας έχουμε την υποχρέωση να προτείνουμε αυτά τα οποία είναι τα καλύτερα για τον παραγωγικό κόσμο και τον αγροτικό κόσμο του νομού Ροδόπης, και γι' αυτό άλλωστε είμαστε εδώ, για να υπερασπιζόμαστε όσο είναι δυνατόν καλύτερα τα συμφέροντα αυτού του κόσμου τον οποίον εκπροσωπούμε. Η υποβολή φορολογικών δηλώσεων που δεν θα έχουν ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με πέρυσι αρχίζει στις επόμενες 10 ημέρες. Χωρίς ε9 θα υποβληθούν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με πέρσι, ενώ δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, με αποτέλεσμα συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης να μην προκαλέσει δυσκολία σε κανέναν. Ξεκινάει για τη φετινή χρονιά η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων. Το Μάρτιο, ως γνωστόν, υποβάλλουν οι επαγγελματίες, οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα από άλλη πηγή, δηλαδή από γεωργικά εισοδήματα ή από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις. Τον Απρίλιο θα είναι οι προθεσμίες, ξεκινάνε των γεωργών, αυτοί που αποκτούν εισόδημα από γεωργικές υπηρεσίες. Και τον Μάιο από μισθωτές υπηρεσίες και από συντάξεις. Αυτές είναι οι κεντρικές ημερομηνίες για τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν ξέρουμε αν δοθούν κάποιες παρατάσεις από το Υπουργείο, οπότε οι φορολογούμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν
στους λογιστές τους, γιατί τουλάχιστον οι περισσότεροι υποβάλλουν διαμέσου των λογιστών τις φορολογικές δηλώσεις για να εκπληρώσουν και για το οικονομικό 2006 χρήση 2005 την φορολογική τους υποχρέωση στο να υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση. Το Ε9 θα πρέπει να το τονίσουμε ότι δεν ξαναυποβάλλεται φέτος, εκτός από την περίπτωση την οποία έχει γίνει κάποια μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου. Δηλαδή, αν αγόρασε ή πούλησε κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία έχει δηλώσει πέρυσι στο Ε9 του. Άλλες διαφορές δεν υπάρχουν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με τα πέρυσι, τις οποίες θα ενδιέφεραν τους φορολογούμενους. Κατά κύριο λόγο είναι μόνο ότι οι μισοδίκοι συνταξιούχοι δεν εκπίπτεται από το εισόδημά τους πλέον οι αποδείξεις για καταναλωτικά αγαθά, δηλαδή ρούχα, παπούτσια κλπ. Τα 75 ευρώ που είχαν τις παλιότερες χρήσεις. Έχουν ανέβει από 15 σε 20 οι εκπτώσεις των δαπανών από γιατρούς, ασφάλειες κλπ. Και χωρίς να έχουμε άλλες ιδιαίτερες και σοβαρές αλλαγές, έτσι θα ολοκληρωθεί και φέτος η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Οι εξελίξεις στα εργασιακά βρέθηκαν στο επίκεντρο των σημερινών συναντήσεων του Πρωθυπουργού με τους Υπουργούς Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα και Απασχόλησης Σάββα Τσιτουρίδη. Οι εξελίξεις στα εργασιακά βρέθηκαν στο επίκεντρο των σημερινών συναντήσεων του Πρωθυπουργού με τους Υπουργούς Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα και Απασχόλησης Σάββα Τσιτουρίδη. Ο Κώστας Καραμαλής συναντήθηκε με τον Σύμβουλο παρά τον Πρωθυπουργό κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη. Στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Σιούφας ενημέρωσε τον κ. Καραμαλή ότι οι διαδικασίες για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας προχωρούν με πιο γρήγορους ρυθμούς, διαμορφώνεται νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες, ώστε να υπάρξει ένα νέο τοπίο στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, ενώ όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, έδωσε λεπτομέρειες για την λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας της Θεσσαλίας, αλλά και την ίδρυση τριών νέων κέντρων σε Πάτρα, Ιωάννινα και Ξάνθη, τα οποία, όπως είπε, θα αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης της καινοτομίας. Από τη μεριά του, ο νέος Υπουργός Απασχόλησης, αποχωρώντας από το Μέγαρο Μαξίμου, έστειλε μήνυμα προς όλους τους φορείς των εργαζομένων. Σε αυτόν τον τόπο δεν είναι πάντα απαραίτητο να συμφωνούμε, αλλά είναι απαραίτητο να συνεννοούμαστε, υπογράμμισε ο κύριος Τσιτουρίδης, κάνοντας λόγο για υψηλό βαθμό ευθύνης των συνδικαλιστικών φορέων, όταν ρωτήθηκε εάν η κυβέρνηση φοβάται κοινωνικές εντάσεις και ενδεχόμενο απεργιακό κύμα. Ο κύριος Τσιτουρίδης συζήτησε με τον Πρωθυπουργό της δράσης του Υπουργείου και επεσήμανε ότι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη που γεννά νέες θέσεις εργασίας παραμένει στόχος της κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα και η διαρκής διαβούλευση προς όφελος της καθημερινότητας όλων των Ελλήνων. Την πρόθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να στηρίξει τους παραγωγούς τόνισε ο Υφυπουργός Αλέκος Κοντός στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σπαραγγιού που έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Ως μία από τις πλέον δυναμικές καλλιέργειες για την Ελλάδα, χαρακτήρισε το Σπαράγγιο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρος Κοντός κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στο 6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σπαραγγιού που έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Χαιρετίζοντας την έναρξη του συνεδρίου, ο κ. Κοντός επεσήμανε ότι το Σπαράγγι είναι ένα καθαρά εξαγώγημα αγροτικό προϊόν, αφού το 95% της ελληνικής παραγωγής πηγαίνει στο εξωτερικό. Δύο από τα κυριότερα κέντρα παραγωγής στη χώρα μας βρίσκονται στη Θράκη. Ο κ. Κοντός υπογράμμισε ότι στόχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι να στηρίξει το εισόδημα των Ελλήνων παραγωγών και να διευρύνει τη διάθεση του προϊόντος στην ελληνική και στη διεθνή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αποφασιστεί και δρομολογηθεί η έγκριση 9 επιχειρηματικών προγραμμάτων προαναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών ύψους 7.820.000 ευρώ για δημιουργία και εξυγχρονισμό μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης του προϊόντος. Η συνολική ενίσχυση των επενδύσεων αυτών ανέρχεται σε 70% του κόστου των επενδύσεων, 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από το κρατικό προϋπολογισμό. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην Ξάνθη άρχισε στις 16 Φεβρουαρίου, ενώ αναμένεται να λήξει στις 5 Μαρτίου. Κάθε χρόνο χιλιάδες είναι οι επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι οποίοι έρχονται να γνωρίσουν το καρναβάλι της Ξάνθης και κατ' επέκταση ολόκληρη τη Θράκη. Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι έχει αποδείξει εδώ και 47 χρόνια ότι σμίγει αρμονικά το χθες με το σήμερα, το παραδοσιακό με το νέο και το μοντέρνο, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει, σέβεται, διδάσκεται, εμπνέεται και αναζητά νέους τρόπους και μορφές έκφρασης. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 16 Φεβρουαρίου και θα κρατήσουν μέχρι τις 5 Μαρτίου, ενώ αυτές που ξεχωρίζουν είναι η συναυλία του Γιάννη Τουρκού με την Μπένη Ξενάκη στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης την 3η στις 21 Φεβρουαρίου,
Η επίσημη έναρξη των θρακικών λαογραφικών εορτών από τον Δήμαρχο Ξάνθης κύριο Μιχαήλ Στυλιανίδη στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Ξάνθης το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, η συναυλία του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τον Αντώνη Μπιζέλου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης την 3η 28 Φεβρουαρίου, η συναυλία του Μανώλη Μητσιά και του Κώστα Μακεδόνα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης την 4η 1 Μαρτίου, ο όμορφος κόσμος το πρωί που θα βρίσκεται στο κλειστό αθλητικό κέντρο Φίλιππος Αμυρίδης την Παρασκευή 3 Μαρτίου, η συναυλία του Στέλιου Ρόκου με τον Γιάννη Βαρδί στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου και η βραδινή καρναβαλική παρέλαση στην κεντρική πλατεία το Σάββατο 4 Μαρτίου. Η κοπή της ηλεκτρονικής βασιλόπιτας πραγματοποιήθηκε χθες στη Σχολή Πληροφορικής Διακτηνισμός, ενώ τα τελευταία κομμάτια της βασιλόπιτας κόπηκαν στη ΔΕΠΑΚ. Η κοπή ηλεκτρονικής βασιλόπιτας πραγματοποιήθηκε χθες στη Σχολή Πληροφορικής Διακτηνισμός, ενώ τα τελευταία κομμάτια της βασιλόπιτας κόπηκαν στη ΔΕΠΑΚ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Σχολής Πληροφορικής Διακτηνισμός, Ζήση Κυριακάκη. Κάναμε την κοπή σήμερα της εικονικής βασιλόπιτας. Η κοπή ξεκίνησε με τον κύριο Νομάρχη που έκοψε ένα κομμάτι. Μετά έκοψε ο πρόεδρος του βιομηχανικού επιμελητηρίου και ο πρόεδρος του εκπρόσωπος του πρόεδρου του βιοτεχνικού. Κατόπιν η βουλευτής του νομοροδότη Χρύσα Μανολιά και εκπρόσωποι των ΜΜΕ που ήταν χορηγοί επικοινωνίας. Και κάποια παιδιά της σχολής που ήταν αριστούχοι πληροφορικής. Τώρα η εκδήλωση συνεχίζεται ακόμη. Θα πάμε στη ΔΕΠΑΚ. Όπου εκεί είναι ο Δήμαρχος, έχουν κάποιον υπολογιστή εκεί στο ίντερνετ και θα κόψουν εκεί τα τελευταία κομμάτια. Η εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί έναν τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων, δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του Νομού Ροδόπης Χρύσα Μανολιά, χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση ως πρωτοποριακή. Ακολουθείς την τεχνολογική εξέλιξη και να την αξιοποιείς. Και πολύ καλύτερο όταν την αξιοποιείς για να φέρεις σε ζεστή επαφή τους ανθρώπους μεταξύ τους. Αυτό ακριβώς γίνεται και σήμερα με την πρωτοποριακή πραγματικά αυτή εκδήλωση της εικονικής κοπής της Βασιλόπιτας για το 2006 και νομίζω ότι χρωστάμε να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον διακτηνισμό, στον φίλο μας τον Ζήση, στους συνεργάτες του για αυτήν την πρωτοποριακή ιδέα, την πολύ όμορφη ιδέα που μας έφερε όλους κοντά και όλους εμάς κοντά στους συμπολίτες μας. Τα συγχαρητήρια του έδωσε ο Δήμαρχος Κομωτινής Τάσος Βαβατσικλής, τονίζοντας ότι η κοπή της ηλεκτρονικής βασιλόπιτας αποτελεί ευκαιρία συμμετοχής για τους συνδημότες στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Λοιπόν, με το διακτηνισμό και με τις συνεχείς προσπάθειες εξέλιξης και ένταξης μέσα στις πρωτοβουλίες της και των θεσμικών παραγόντων της Κομωτινής και της Ροδόπης, τους δίνεται η ευκαιρία με όσο καλύτερο δυνατό τρόπο να ενημερωθούν. Όχι μόνο να παίξουν, κυρία να ενημερωθούν, αλλά και να συμμετέχουν. Και το καλύτερο πράγμα αυτό τουλάχιστον που πιστεύει η Δημοτική Αρχή και η παράταξή μας είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή όσο μεγάλη είναι στις νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για την και εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή, την επίσημη συμμετοχή. Θα συναντιόμαστε συχνά σε εκθέσεις. Δεν πειράζει. Εκτός από εκθέσεις, αυτό ήταν ένα πιο κοντινό συνάντημα, μια πιο κοντινή συνάντηση. Και μια τοπική. Και πέρα από αυτό, μας έβαλες σε ένα λούκι, ας το πούμε έτσι, που μόνο καλά μπορούμε να πάρουμε, αλλά και να δούμε και τη συμμετοχή των συνδημοτών μας, να δούμε τη συμμετοχή των Κομωτινέων στις νέες τεχνολογίες, πώς τις βλέπουν, αλλά και γενικότερα πώς βλέπουν και πώς θυμούνται και πώς αναπολούν την Κομωτινή. Ένας από τους τυχερούς της χθεσινής εκδήλωσης που κέρδισε το φλουρί ήταν και ο συνεργάτης και εικονολήπτης του Art Channel Βαλάντης Γουδανάκης. Άλλη μια νίκη πραγματοποίησε χθες ο Πανθρακικός που αγωνίστηκε στην έδρα του με την αναγέννηση Καρδίτσας, αποκτώντας έτσι τους πολύτιμους 3 βαθμούς. Πρωτοπόρο συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία στο φετινό πρωτάθλημα Πανθρακικός μετά και τη χθεσινή εντός έδρας νίκη του με την αναγέννηση Καρδίτσας. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς τέρματα, το 61ο λεπτό ο Πανθρακικός άνοιξε το σκορ όταν μετά από συνδυασμό τρίχα σωτηρίου και υποδειγματική έδρα του δεύτερου, ο Γεμενετζής έκανε το 1-0. Το επόμενο τέρμα ήρθε όταν στο 82 μετά από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του Μπαχαρίδη, ο Κυριακίδης πέτυχε με κεφαλιά το 2-0. Η καρδίτσα μείωσε στο 81ο λεπτό όταν ο Μανούκας εκμεταλλευόταν στη σύγχυση στην άμυνα του Πανθρακικού, έκανε το τελικό 2-1. Ο Πανθρακικός μας πέτυχε μία ακόμη νίκη, καταφέροντας να παραμείνει έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας και διατηρώντας τις βάσιμες ελπίδες του να είναι μέσα στην πρώτη τριάδα.
η οποία οδηγεί στη Β' Εθνική. Η ομάδα μας, έστω και αν δεν έπιασε, η αλήθεια είναι, υψηλά επίπεδα απόδοσης, έστω και αν αγωνίστηκε με βασικές απουσίες όπως αυτές του Αθανασιάδη και του Κωνσταντινίδη, έστω και αν αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία παλεύει για την παραμονή της και έπαιξε μαζική άμυνα κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, κατάφερε εν τούτης να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης, ενισχυόμενη και συνεπικουρούμενη από τους πολυάριθμους για μια ακόμη Κυριακή φιλάθλους, και έτσι να παραμένει σε τροχιά ανόδου. Υπάρχει μακρά συνέχεια όμως, οι προσπάθειες δεν σταματούν εδώ, η ομάδα μας αποδίδει πάρα πολύ καλά, οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές κάνουν την τέλεια σχεδόν δουλειά, οι φιλάθλοι επίσης ενισχύουν την ομάδα πάρα πολύ δυναμικά. Οι παίκτες του Παθρακικού θα αγωνιστούν στη Θεσσαλονίκη την επόμενη Κυριακή, επιδιώκοντας τη νίκη έναντι του τρίτου και επικίνδυνου Αγροτικού Αστέρα. Την επόμενη Κυριακή έπεται ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας στη Θεσσαλονίκη με τον Αγροτικό Αστέρα, μια ομάδα που κυνηγά τις 2 πρώτες θέσεις, μια εκ των οποίων καταλαμβάνουμε εμείς μέχρι τώρα. Υπάρχει η πίστη και η αυτοπεποίθηση και από τα παιδιά και από τους προπονητές ότι θα δώσουν ό,τι καλύτερο προκειμένου να φύγουμε αλόβητοι και από τη Θεσσαλονίκη και να παραμείνουμε στην κορυφή της βαθμολογίας. Αμέσως τώρα μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Με νίκη για την ανδρική ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή έληξε ο χθεσινός εντός έδρας αγώνας με τον Ποσειδόν Καλαμάτας με τελικό αποτέλεσμα 68-66. Σε ντέρμπι εξελίχθηκε ο χθεσινός εντός έδρας αγώνας της ανδρικής ομάδας του ΓΑΣ Κομωτινή με τον Ποσειδόν Καλαμάτας, αφού παρά τη μεγάλη διαφορά υπέρ της ομάδας της Κομωτινής στο ξεκίνημα του αγώνα, τελικά ο ΓΑΣ έκανε την νίκη προπορευόμενος μόνο κατά ένα καλάθι. Και εμείς ξεκινήσαμε πολύ μουδιασμένα το παιχνίδι. Ξέραμε ότι η δύναμη πυρός της Κομωτινής είναι η περιφέρεια. Προσπαθήσαμε να σταματήσουμε, δεν μας βγήκε γιατί δεν ήμασταν καλοί στην άμυνα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να κυνηγάμε το παιχνίδι. Κάναμε αρκετές φορές προσπάθεια να γυρίσουμε στο παιχνίδι. Εκεί που καταφέρναμε να φτάσουμε να κατεβάσουμε την διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό, είχαμε αρκετές ολιγορίες στην επίθεση. 3 και 4 συνεχόμενες φορές χωρίς να δεχόμαστε καλά. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να μπούμε στο παιχνίδι πιο νωρίς. Πιέσαμε στο τέλος και φτάσαμε το παιχνίδι εκεί που φτάσαμε. Νομίζω ότι η Κομωτινή άξιζε την νίκη, την ήθελε περισσότερο. Έπαιξε πιο ψυχωμένα από εμάς, κυρίως στο ξεκίνημα, όπου και πήρε τη διαφορά και την συντήρησε μέχρι το τέλος. Επιστεύω ότι δεν ήταν ακριβώς ντέρμπι, ήμασταν 10 πόντους πάνω. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα, να ελέγξουμε όσο μπορούσαμε μέχρι τέλος τον αγώνα. Νομίζω ότι δεν κινδυνεύσαμε σε καμιά στιγμή το αγώνα. Αυτή τη νίκη πάντως την αφιερώνουμε, τη χαρίζουμε στον Κυριάκο τον Παρατσουκίδη που δεν ήταν κοντά μας, γιατί θα υποβληθεί σε εγχείρηση την Τετάρτη. Εμείς είμαστε η ομάδα που παίζουμε μέσα έξω το ίδιο. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να κερδίσουμε εκτός έδρας και δεν μένει παρά να δουλέψουμε πάλι όλη την εβδομάδα για να το καταφέρουμε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, χαρούμενο βράδυ.